Τουρκία. Ο κορυφαίος Παλαιστής του 98 στην κατηγορία των 76 κιλών και πρώτος στο ευρωπαϊκό με ένα σημαίνιο, δύο χάλκινα μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, ένα χρυσό, ένα χάλκινο σε πανευρωπαϊκούς. Από την άλλη πλευρά είναι με το μπλε μαγιό ο Ταριέλ Μελαρασβίλη, ο Γεωργιανός, ένας ιδιαίτερα τεχνίτης Παλαιστής. Ψηλότερος βέβαια από τον αντίπαλό του. Πέμπτος στο παγκόσμιο ανδρών του 95. Πεισματάρης του ανδρών του 96. Που μπορεί να μην έχει πάρει μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά είναι πάντα ένας από τους καλούς Παλαιστές που μπαίνει στην τελική φάση των αγώνων. Πρώτη παρατήρηση του αγώνα σε βάρος του Τούρκου πρωταθλητή. Και ο Μελαρασβίλη, ο Γεωργιανός, έχει την ευκαιρία να τραβήξει εδώ, να πάρει τους πρώτους του πόντους. Για να δούμε. Να δούμε την κόντρα του Τούρκου. Πράγματι, τραβάει και παίρνει τους δύο πρώτους πόντους στον αγώνα ο Μελαρασβίλη και προηγείται 1-32 στον πρώτο γύρο με 2-0. Και τώρα τον σηκώνει και αυτό είναι πτώση. Όχι, δεν έδωσαν πτώση. Αλλά ο Τούρκος είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Μετά από ένα καταιγισμό πόντων, το σκορ έχει γίνει 9-0 και το μεγάλο φαβορί είναι με την πλάτη στον τοίχο, θα έλεγα. Ο διαιτητής σηκώνει τους δύο Παλαιστές. Ο Τούρκος δείχνει να τα έχει χαμένα. 9-0 λοιπόν μπροστά, το outsider του αγώνα, Ταρέλ Μελαρασβίλη από τη Γεωργία. Είναι ο Παλαιστής που είχε παίξει με τον δικό μας, τον Δημήτρη Αβράμη, που θα τον δείτε σε λίγα λεπτά. Είχε παίξει στο μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πριν από 3 μήνες στη Σόφια. Είχε κερδίσει ο Δημήτρης με 5-0, είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο, ήταν 4ος ο Μελαρασβίλη. Για να δούμε. 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου γύρου, 9-0. Πάντα μπροστά ο Μελαρασβίλη. Χρειάζεται ένα πόντο ακόμα για να πάει το παιχνίδι, να τελειώσει το παιχνίδι με τεχνητή πτώση. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από 10 πόντοι διαφορά, υπάρχει η λεγόμενη τεχνική πτώση. Στο σημείο αυτό τελειώνει ο πρώτος γύρος με τον Μελαρασβίλη να έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, 9-0 στα σημεία. Το τρίλεπτο, ο Ταρίελ Μελαρασβίλη από τη Γεωργία προηγείται με 9-0 στα σημεία. Είναι αυτό το παλικάρι που βλέπετε με το μπλε μαγιό, που έχει, εκτός από μεγάλα ψυχικά αποθέματα, βλέπουμε εδώ την εκπληκτική τεχνική. Σήκωσε τον Τούρκο και εδώ θα τον γυρίσει. Λίγο έλειψε να γίνει πτώση. Βλέπετε, με το ένα χέρι τον έφερε. Για αυτή του την τεχνική πήρε 5 πόντους. 69 κιλών. Με κόκκινο μαγιό από την Γεωργία. 9-0 λοιπόν ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος. Πάντα μπροστά ο Ταρέλ Μελαρασβίλη από τη Γεωργία με τον μπλε μαγιό. Και θα πρέπει ο Τούρκος να επιστρατεύσει όλες τις δυνάμεις για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Μελαρασβίλη, το μόνο που χρειάζεται είναι να ροκανίσει το χρόνο, να μπλοκάρει τον αντίπαλό του, που μη σας ξεγελάει το 9-0, είναι ιδιαίτερα δυνατός Παλαιστής και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Έκανε ένα σφάλμα εκεί στα μέσα του πρώτου γύρου, σφάλμα που το πλήρωσε ακριβά. Δέχτηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα 9 πόντους.
πρώτο λεπτό του δεύτερου γύρου. Πολύπονται λιγότερο από 2 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ο Τούρκος κάνει κάποιες προσπάθειες, αλλά ο Μελελασβίλη είναι πολύ δυνατός. Βλέπετε πως μπλοκάρει τον αντίπαλό του. Εδώ δεν του ήρθαν τα πράγματα όπως ήθελε. Λύθηκε. Ξέρει ότι δεν πρέπει να ρισκάρει. Δεν πρέπει να δεθεί με τον Τούρκο, γιατί αυτό ακριβώς θέλει ο αντίπαλός του. Θέλει να τον τραβήξει μια λαβίνα, τον φέρει στην πτώση. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο να υπάρξει νέα πόντι μέσα σε λιγότερο από 1,5 λεπτό. Πρώτος πόντος από ό,τι βλέπω για τον Τούρκο αθλητή, γιατί ο αντίπαλος το πιστοχώρησε. Πόντος και παρατήρηση είναι αυτό. Εδώ υπάρχει φάουλ. Εδώ υπάρχει φάουλ, βεβαίως. Έπιασε ο Μελελασβίλη τον αντίπαλο από τα χέρια και υπάρχει πόντος και παρατήρηση εδώ. Οι δύο πόντοι, βλέπετε, του μπλοκάρει με τα χέρια τα πόδια. Την ελληνορωμαϊκή λαβές είναι από τη μέση και πάνω. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 9-3. Σας είπα ότι ο Τούρκος είναι σκληρό καρύδι, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Αλλά βέβαια υπολείπεται ακόμα πολλούς πόντους. Βλέπετε τι γίνεται εκεί. Τελευταία 30 δευτερόλεπτα του αγώνα. Άλλοι δύο πόντοι, πόντοι και παρατήρηση. Και το παιχνίδι γίνεται ντέρμπι. Λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Τώρα λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επόμενος αγώνας. Υπάρχει κάποιο σφάλμα βέβαια στο χρονόμετρο. Άφησαν τον χρόνο να τρέξει. Τον γυρίζω τώρα πίσω. Λοιπόν, 5 και 37 λέει το χρονόμετρο. Από ό,τι βλέπω, το σκορ έχει γίνει 9-3. Και δύο πόντι που θα δοθούν τώρα στον Τούρκο, το σκορ θα γίνει 9-5. Και 30 δραματικά δευτερόλεπτα ακόμα. Για να δούμε. Για να δούμε αν θα μπορέσει ο Τούρκος να κάνει το θαύμα, θα έλεγα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Βλέπετε την αντίδραση του Γεωργιανού. Δίνεται νικητής ο Τούρκος. Έκριναν οι διαιτητές ότι υπήρχε αντικανονικό παιχνίδι από τον Γεωργιανό και τον απέβαλε παράβαση. Υπάρχει παράβαση, αλλά όχι για να αποκλειστεί. Λοιπόν, για να